Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη με όσα συμβαίνουν τις τελευταίες αρκετά πια εβδομάδες στην ανασκαφή της Αμφίπολης. Θα ήθελα τη γνώμη σας για την υπερπροβολή της ανασκαφής από τα ΜΜΕ, αλλά και την κυβέρνηση προεξάρχοντος του πρωθυπουργού του ίδιου, του Αντώνη Σαμαρά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ζούμε μια πρωτόγνωρη έτσι, κατάσταση στα αρχαιολογικά πράγματα. Μια ανασκαφή ουσιαστικά on camera έχουμε. Το έχει ονομάσει reality show. Το έχουμε ονομάσει και reality show, με επιστολή που στείλαμε πριν από λίγες μέρες στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Εμείς, ως Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, από την αρχή τοποθετηθήκαμε με σαφήνεια και πολύ ξεκάθαρα για δύο πράγματα ουσιαστικά. Το ένα αφορούσε το κομμάτι της επιστημονικής διοντολογίας. Είπαμε δηλαδή ότι οι ανασκαφικοί χρόνοι δεν μπορεί να ταυτιστούν με τους χρόνους τους τηλεοπτικούς, αλλά αν θέλετε και τους πολιτικούς. Γιατί ας μην ξεχνάμε, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι όλο αυτό ξεκίνησε από την εσπευσμένη άφηξη του Πρωθυπουργού στην ανασκαφή της Αμφίπολης. Και είπε μάλιστα ότι σε 15 μέρες θα είχε τελειώσει η ανασκαφή. Ναι, χρονολόγησε το μνημείο. Έτσι, για τον Αλέξανδρο Μίλη. Έκανε μια αρχαιολογική έτσι, τοποθέτηση. Και το δεύτερο, το οποίο βέβαια συνάγεται από το πρώτο, όπως σας είπα, πέρα από το κομμάτι δηλαδή, της επιστημονικής διοντολογίας και της πίεσης που φέρνει αυτό στην ανασκαφική διαδικασία, η όλη αυτή η επικοινωνική διαχείριση από πλευρά της κυβέρνησης, η οποία θεωρήσαμε και θεωρούμε ακόμη φυσικά ότι δεν είναι προς όφελος του μνημείου, της ανασκαφής, της ίδιας της επιστημονικής έρευνας, διότι πρώτον είναι όλα τα συμπεράσματα και υποθέσεις αρχικές είναι ούτως ή άλλως παρακινδυνευμένες για μια ενεξελίξη ανασκαφή. Έτσι. Και δεύτερον, δεν προάγουν και αν θέλετε, δεν προάγουν το ουσιαστικό ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, ένα πραγματικό ενδιαφέρον για την ιστορία, για την αρχαιολογία. Και εκεί έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που σας είπα. Δηλαδή, τελικά η τεράστια προβολή και η έκθεση αυτού του ευρήματος πριν καν ολοκληρωθεί η ανασκαφική διαδικασία προάγει άραγε μια ουσιαστική αγάπη για την αρχαιολογία και την ιστορία. Και με τι όρους γίνεται όλο αυτό. Λένετε ότι δεν προβάλλει μια ακριβώς, αγάπη. Ακριβώς. Αλλά τι προβάλλει. Βεβαίως, από την άλλη, τονίσαμε από την πρώτη στιγμή ότι η σημασία του ευρήματος είναι αδιαφυσβήτητη. Όμως θα αποτιμηθεί τελικά με το πέρας της ανασκαφής. Αυτό λέμε και εξακολουθούμε να το λέμε μονότονα. Ναι, ξέρετε, πραγματικά δεν μπορούσα αυτό, λέει πόσο όλος αυτός ο θόρυβος επηρεάζει την ανασκαφή. Για να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί μεγάλες εφημερίδες αναφέρομαι στην αυτοτυπία σε ένα άρθρο της που λέει ότι χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και μπουλντόζες για να ξυριστεί, όπως λέει το ρεπορτάζ της αυτοτυπίας, ο λόφος Καστά. Δεν ξέρω, δηλαδή όλο αυτό. Ακριβώς αυτό σας λέω, ότι τελικά. Γιατί μάθαμε την αρχαιολογία να είναι με. Όλη αυτή η έκθεση που προβάλλει τελικά πόσο προάγει αυτό που λέμε την επιστημονική διαδικασία. Αυτό λέμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω φυσικά στο αν σε διάφορα. Αλλά καταλαβαίνετε. Όταν προβάλλεται κάτι πολύ, μπορεί να υπάρχουν και διάφορες γνώμες και απόψεις και να κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες, έτσι, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή φυσικά εμείς ως Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων κατά πόσο ή να αμφισβητήσουμε, να θέσουμε ένα αμφιβόλο αν θέλετε, την επιστημονική αρτιότητα της συγκεκριμένης ανασκαφής. Αλλά παρόλα αυτά και μόνο σας βλέπετε ότι τελικά μπορεί να κυκλοφορούν πάρα πολλές γνώμες, φήμες, απόψεις, οι οποίες κυκλοφορούν και λίγο ανεξέλεγκτα αν θέλετε. Με τέτοια προβολή που έχει πάρει όλο αυτό. Ακριβώς. Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο σε αυτή την υπερπροβολή. Η ανασκαφή ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουμε και έναν άτυπο. Είχαμε στην αρχή μια άτυπο εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Άννα Παναγιωταρέα. Και ερώτημα είναι ποιος τη διόρισε, με τι κριτήρια και αν έχει ξανασυμβεί αυτό σε ανασκαφή εν εξελίξη να υπήρξε εκπρόσωπος τύπου. Ναι, κοιτάξτε τώρα, ως Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων δεν το προσωποποιήσαμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Το θέσαμε όμως μέσα στα βασικά ερωτήματα που βάλαμε στην πολιτική ηγεσία, ήταν τελικά και κατά πόσο νομοποιούνται διάφοροι άτυποι σύμβουλοι, άμεστοι άτυποι σύμβουλοι, να δημοσιοποιούν υλικό από την ανασκαφή, έτσι, να έχουν απεριόριστη πρόσβαση μέσα στην ανασκαφή, ως μειώθηλαν. Σήμερα πληροφορηθήκαμε βέβαια ότι, όχι επίσημα πάλι, από δημοσιεύματα, ότι τελικά θεσμοθετήθηκε μάλλον μια τυπική έτσι, θέση, η οποία ουσιαστικά είναι εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού. Κύριε Παναγιώταρε. Το μόνο που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι τελικά η επιστολή μας προς την πολιτική ηγεσία μάλλον είχε περιεχόμενο και είχε και αποτέλεσμα. Τουλάχιστον έγινε η άτυπη θέση νομότυπη. Ακριβώς.
Φανταστούν όμως κάποιοι ότι έχουν αλλάξει οι εποχές. Τώρα με το Facebook και τη διάδοση του διαδικτύου είναι αναγκαίο να υπάρχει προβολή στις ανασκαφές και άρα και κάποιος εκπρόσωπος τύπου δεν βλάπτει, βοηθάει ιδιαίτερα σε μια περίοδο που χώρα χρειάζεται προβολή κτλ. Ναι, υπάρχει αυτή η άποψη που η οποία κυκλοφορεί και πραγματικά και εμείς λέμε ότι όλη αυτή η συζήτηση η οποία γίνεται τον τελευταίο καιρό μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, μέσα από τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο, όλο αυτό είναι, αν θέλετε, και ένα κομμάτι της δημόσιας αρχαιολογίας. Αλλά εκεί στο οποίο έχουμε την σοβαρή ένσταση είναι με ποιον τρόπο τελικά προωθείται η πραγματική, έτσι, το ουσιαστικό ενδιαφέρον και η αγάπη για το παρελθόν μέσα, λόγου χάρη, από τα καθημερινά δελτία τύπου που βγάζει το Υπουργείο Πολιτισμού, τα οποία είναι γραμμένα σε μια πολύ επιστημονική, αν θέλετε, έτσι, και ακατανόητη για τους πολλούς γλώσσα. Αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι φέρνει κοντά τον κόσμο με την αρχαιολογία και την αγάπη για το παρελθόν. Δεν νομίζω. Στο χώρο της αρχαιολογίας και στην σύγχρονη συζήτηση που γίνεται τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην επιστήμη της αρχαιολογίας, αλλά και στο λεγόμενο χώρο των πολιτισμικών σπουδών, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς απευθυνόμαστε τελικά, πώς δίνουμε την αρχαιολογική πληροφορία στο ευρύ κοινό. Και θεωρούμε, μια από τις βασικές παραδοχές, είναι ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο κοινό. Υπάρχουν πολλά κοινά. Υπάρχει το κοινό των ηλικιωμένων, των εφήβων, των μεταναστών. Όλους αυτούς εσύ θέλεις να τους προσεγγίσεις. Θέλεις λόγω χώρα να τους φέρεις στον αρχαιολογικό χώρο, να τους φέρεις στο μουσείο. Δεν μπορείς λοιπόν να χρησιμοποιείς μια ενιαία γλώσσα και μάλιστα επιστημονική εντός εισαγωγικών για να τους προσελκύσεις. Αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται όμως. Και αναρωτιόμαστε, υπάρχει το πραγματικό ενδιαφέρον από την πολιτεία για να αγαπήσει ο κόσμος την αρχαιολογία και την ιστορία, ή μήπως τελικά γίνεται για άλλους λόγους. Επικοινωνιακούς, πολιτικών, αν θέλετε, σκοπιμοτήτων, τηλεθέασης, τέτοιων χειρισμών που τους έχουμε στιγματίσει ήδη από την πρώτη ανακοίνωση που κάναμε ως Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. Γινόμαστε μάρτυρες μέσα σε όλο αυτό το θόρυβο μιας οικοτολογίας σε σχέση με τον ίδιο τον τάφο. Ποιος είναι ο νεκρός, ποια χρονολογία περίοδος είναι, αν είναι την εποχή λίγο μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή αν είναι ρωμαϊκός τελικά ο τάφος. Διάφορες επίσης ακούγονται και μάλιστα από πάρα πολύ στραβευλημένους αρχαιολόγους. Δεν θέλω να μπω σε μια διαζήτηση, αλλά αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι τι εξυπηρετεί αυτή η συζήτηση και αν τελικά υπάρχει μια ιεράρχηση στα αρχαιολογικά ευρήματα. Καταρχήν να πούμε ότι όλες οι υποθέσεις εργασίας είναι ανοιχτές έτσι σε έναν επιστημονικό διάλογο. Και φυσικό ήταν και ευνόητο τελικά όλο αυτό να πάρει αυτή την προβολή και να μιλάνε και οι αρχαιολόγοι και οι ειδικοί, αν θέλετε, αλλά και μη ειδικοί, όπως είναι οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που μπήκε στο τραπέζι όλο αυτό, θα μιλήσουν πάρα πολύ και για τη χρονολόγηση και για την ταυτότητα του νεκρού ή των νεκρών που θα έχει μέσα το ταφικό μνημείο. Από αυτή την άποψη λοιπόν, καλό είναι να πέφτουν διάφορες απόψεις στο τραπέζι. Βέβαια. Σας είπα και στην αρχή ότι εμείς εξακολουθούμε να λέμε ότι τελικά τα ακριβή συμπεράσματα θα τα βγάλουμε όταν πια έχουμε όλα τα επιστημονικά δεδομένα. Όλα τα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία μάλιστα θα δοκιμαστούν και αυτά στον επιστημονικό διάλογο, έτσι, μέσα από συνέδρια, μέσα από ανακοινώσεις, όλο αυτό θέλει χρόνο. Θέλει τον επιστημονικό του χρόνο. Να μπουν όλα σε μία σύνθεση, σε μία δημιουργική σύνθεση για να βγάλουμε τα ακριβή και τα ασφαλή συμπεράσματα. Άρα, αυτή τη στιγμή, ό,τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες κτλ., είναι κατά την άποψή μας παρακινδυνευμένο. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Αυτή η ιεράρχηση, δηλαδή, υπάρχει η ίδια έγνοια και για άλλες περιόδους ιστορικές και για άλλες ανασκαφές. Εντάξει. Εδώ πρέπει να πούμε τώρα ότι για ιστορικούς λόγους. Αυτό είναι πιο σημαντικό από όλα. Για ιστορικούς λόγους, στην ελληνική αρχαιολογική επιστήμη και στην ιστορική επιστήμη, η κλασική αρχαιότητα, καταλαβαίνετε, τροφοδοτούσε έτσι ένα πιο έντονο ενδιαφέρον πάντα από την πλευρά της πολιτείας λόγω της συγκεκριμένης έτσι, εποχής και της βαρύτητας που δόθηκε, αν θέλετε, και για την ίδια την υπόσταση του νέου ελληνικού κράτους, έτσι, η κλασική αρχαιότητα. Για τους επιστήμονες, για τους αρχαιολόγους, η σημασία και η αξία ενός ευρήματος είναι μια συγκεκριμένη πολλών παραγόντων.
Δηλαδή η αξία για τον κατασκευαστή του, την εποχή που φτιάχτηκε. Η αξία για τον χρήστη του. Το ιδεολογικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργήσε έτσι, εκείνη την εποχή. Η αξία που έχει για τον σημερινό επισκέπτη ενός μουσείου. Είναι αυτό που λέμε στη μουσιολογία η δεύτερη ζωή ενός αντικειμένου. Όλα αυτά όμως συνιστούν την αξία ενός αντικειμένου. Βεβαίως και υπάρχει μια αξιολόγηση, έτσι. Αν βρίσκουμε κάτι, και η σπανιότητα, αν θέλετε, είναι μέρος της αξίας του ή το υλικό του. Άρα λοιπόν υπάρχει ούτως ή άλλως μια αξιολόγηση, η οποία όμως δεν έχει να κάνει, για μας τουλάχιστον, με την εποχή ή με τους ανθρώπους, τους επώνυμους που το χρησιμοποίησαν, το συγκεκριμένο μνημείο ή το συγκεκριμένο αντικείμενο. Δώσουμε ένα παράδειγμα, για παράδειγμα, τι θέλετε να πείτε σε αυτό. Θέλω να πω ότι προφανώς ο Παρθενώνας είναι ένα μοναδικό μνημείο, έτσι. Παρ' όλα αυτά, ένα πολύ πιο ευτελές, ένα μικρότερο αντικείμενο της προϊστορικής περίοδου μπορεί να μας δώσει πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες για την κοινωνία η οποία το δημιούργησε. Και να πάρουμε, δηλαδή, ουσιαστικά, η αξία ενός αντικειμένου κρίνεται από το φορτίο των πληροφοριών, το πλήθος των πληροφοριών που κουβαλάει πάνω του, για να φωτίσει τις πολλαπλές όψεις της εποχής που δημιουργήθηκε. Άρα, είναι δηλαδή τρόποι για να διαβάζουμε, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών το παρελθόν μας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εγώ σας αντιστρέφω τώρα το ερώτημα και σας λέω ότι η ιεράρχηση στα μνημεία γίνεται από την ίδια την πολιτεία. Γιατί, για σκεφτείτε αυτό λίγο. Αυτό δεν είναι δέσμε, η πολιτεία δεν κινείται με πολιτικές και ιδεολογικές αναφορές ακριβώς, και όχι με την αξία. Ακριβώς. Σκεφτείτε λίγο και εγώ σας το βάζω και λίγο πιο με ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Την τύχη που είχε η ανακάλυψη του Βυζαντινού Σταυροδρομίου, όπως λέμε, της Θεσσαλονίκης στο Μετρό. Mm-hmm. Που επί δύο χρόνια τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια, όλη η αρχαιολογική κοινότητα, οι επιστημονικοί φορείς, η ελληνική και ξένη, και διεθνής, ουσιαστικά πασχίζουμε να σώσουμε αυτό γιατί το μοναδικής, και γιατί σημαντική... Ναι, γιατί ουσιαστικά είναι ένα αρχιτεκτονικό σύνολο ανεκτίμητης ιστορικής αξίας, Βυζαντινής εποχής, σε άμεση δηλαδή συνάφεια με την ταυτότητα της πόλης Θεσσαλονίκης. Και παρόλα αυτά βλέπετε ότι η πολιτεία δεν δείχνει τέτοιο ενδιαφέρον όπως δείχνει, ας πούμε, για τον τύμβο της Αφίπολης. Να αναλογιστούμε λίγο. Γιατί, δηλαδή, χρησιμοποιείται το ένα ιδεολογικά, ενώ το άλλο δεν βολεύει ενδεχομένως. Εγώ το αφήνω το ερώτημα ανοιχτό, κατά την άποψή μου, ναι, και ίσως επειδή εμποδίζει και, ξέρετε, και τα μεγάλα έργα. Και το μετρό κτλ. Θεωρείται, λέει, η αρχαιότητα εμπόδιο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Όπως πολλές φορές θεωρούνται τα αρχαιολογικά έργα ως εμπόδιο στην λεγόμενη ανάπτυξη. Και ξεπερνούνται φυσικά με fast track πια διαδικασίες. Ας έρθουμε τώρα στα ειδικά ζητήματα που απασχολούν τους αρχαιολόγους και την αρχαιολογία. Αναφέρομαι καταρχάς σε δημοσιεύματα που διαβάζουμε στον τύπο και τα οποία λένε ότι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και κτίρια παραχωρήθηκαν, εντάσσονται μάλλον στο ΤΑΙΠΕΔ, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Είναι αληθές. Τι ακριβώς σημαίνει. Είναι αληθές. Και αρχαιολογικοί χώροι, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι. Το πιο έτσι, 38 παράδειγμα εδώ να θυμηθούμε την Ακρονόφυλλα. Αλλά και νεότερες πολιτιστικές αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, όπως λέμε, κτίρια, όπως τα κτίρια στην πλάκα του Υπουργείου Πολιτισμού, τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το ίδιο το κτίριο της Βουμπουλίνας που στεγάζει το Υπουργείο Πολιτισμού, όλα έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ. Βρίσκονται δηλαδή, φιγουράρουν στις λίστες του περίφημου αυτού Ταμείου Αξιοποίησης. Τι ακριβώς λέτε, θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες. Θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες και μάλιστα κτίρια τα οποία στεγάζουν αυτή τη στιγμή λειτουργούν για αρχαιολογικούς σκοπούς, που τα αναφιώτικα όσα έχει το Υπουργείο Πολιτισμού στην πλάκα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία σε εμείς ο Σύλλογος είμαστε κάθετα αντίθετοι και θα προσφύγουμε σε όλα τα μέσα νομικά έτσι για να εμποδίσουμε αυτή τη διαδικασία. Όλο αυτό βέβαια βρίσκεται στην κατεύθυνση μιας ανάπτυξης τρευλής κατά την άποψή μας, η οποία τελικά αντιμετωπίζει τα δημόσια αγαθά, όπως είναι ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά και αρχαιολογική χώρη, αν θέλετε, αρχαιολογική χώρη, μιλάμε για την Ακρονάφυλλα, σε μια κατεύθυνση ξεπουλήματος. Καλά, θα λέγει κάποιος βέβαια εδώ, παίζοντας το συνέχο του διαβόλου, ότι αυτά τα κτίρια είναι και μέρος του που λέει η χώρα ως τουριστικό προϊόν. Γιατί να μην αξιοποιηθούν αν οι ιδιώτες σεβαστούν τους χώρους. Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή, καταρχήν, μιλάμε για ιστορικά τοπία, για αρχαιολογικούς χώρους. Που και βάσει της νομοθεσίας δεν είναι δυνατόν να
βρίσκονται σε διαδικασία πώληση, έτσι. Τουλάχιστον τη ισχύουσα, όσο υπάρχει ακόμα η αρχαιολογική νομοθεσία. Και το άρθρο. Δεν είναι ολόκληρη η χώρα. Αυτό προβλέπεται. Αυτό είναι, ναι. Από τη στιγμή που υπάρχουν τμήματα τα οποία εντάσσονται, είναι όμορα με του αρχαιολογικού χώρου ή εντάσσονται κομμάτι του μέσα στου αρχαιολογικού χώρου, φυσικά. Και εδώ είναι ο μεγάλο κίνδυνο. Να πηγαίνουμε δηλαδή τελικά να βλέπουμε του αρχαιολογικού χώρου από μακριά ή από παραθυράκια, έτσι. Εδώ σας αναφέρω τον ναό του Απόλλωνα Ζωστήρου στην Βουλιαγμένη. Τι ακριβώς έγινε? Το οποίο εκεί ουσιαστικά εντάσσεται μέσα σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα και είναι ήδη δύσκολη η πρόσβαση. Φανταστείτε τώρα λοιπόν δεκάδες τέτοιοι αρχαιολογικοί χώροι. Και βέβαια το πιο σημαντικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι αυτά τα νεότερα κτίρια, έτσι, τα ιστορικά κτίρια, τα διατηρητά, τα οποία πάνε προς πώληση. Η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στον αστερισμό των μνημονίων. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο επηρεάζουν τα μνημόνια την αρχαιολογική περσίδα στους αρχαιολόγους. Κοιτάξτε, το Υπουργείο Πολιτισμού συνολικά ήταν πάντα ο φτωχός συγγενής, όπως γνωρίζετε, και πριν από την εποχή των μνημονίων. Τα τελευταία χρόνια ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Πολιτισμού έχει περικοπεί κατά 50%. Έτσι. Όλο αυτό βεβαίως, αυτή η ακραία υποχρηματοδότηση, έχει πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες στο ίδιο το αρχαιολογικό έργο, στην προβολή του, στην διαχείρισή του, στο έργο που έχουμε με τους πολίτες καταρχήν. Συν το γεγονός ότι έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια και με την απομείωση του προσωπικού από την διαθεσιμότητα, από τις εφεδρείες, οι οποίες ρίστο εμπαρόδο κρίθηκαν και αντισυνταγματικές, αλλά όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι πρόορες συνταξιδοτήσεις. Να έχουμε μια υποστελεχωμένη αρχαιολογική υπηρεσία. Μπορείτε να μου δώσετε κάποια παραδείγματα, κάποια νούμερα, ίσως. Μόνο να σας πω ότι με την τελευταία διαθεσιμότητα έφυγαν. Πολύτιμοι, αποχώρησαν από τη δουλειά τους πολύτιμοι συνεργάτες των αρχαιολόγων, όπως είναι οι σχεδιαστές. Δηλαδή, μια ειδικότητα με άμεση συνάφεια με το αρχαιολογικό έργο. Οι σχεδιαστές οι οποίοι σχεδιάζουν στις ανασκαφές και ουσιαστικά καταργήθηκε ο κλάδος. Και στην επόμενη φάση της κινητικότητας, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν πήρε από αυτούς ούτε έναν. Δηλαδή, ουσιαστικά χάσαμε πολύτιμους συνεργάτες. Και αυτό συνεχίζεται και με τις πρόορες συνταξιδοτήσεις. Και όπως σας είπα και με τον θεσμό της εφεδρείας, και βεβαίως ας μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού βρίσκεται και στο στόχαστρο πολιτικών απολύσεων, έτσι, βάσει μνημονιακών δεσμεύσεων. Είτε με την λεγόμενη αξιολόγηση, που βέβαια αφορά όλο το δημόσιο, αλλά και με στοχευμένες, αν θέλετε, προσπάθειες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την μετατροπή των συμβάσεων των αορίστου χρόνου. Με το περίφημο ΠΔΕΛΤΑ 164, που ουσιαστικά τα τελευταία δύο χρόνια ζούμε σε αυτή την τρομοκρατία των ελέγχων από το Σώμα Ελεκτρών Δημόσιας Διοίκησης. Δηλαδή, ουσιαστικά συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς, μάλιστα, αυτή η απομείωση του προσωπικού. Έχουμε λοιπόν ακραία υποχρηματοδότηση, απομείωση προσωπικού, υποστελέχωση. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει σημαντικά το έργο μας και απέναντι στους πολίτες, αλλά και στην παραγωγή της γνώσης, αν θέλετε, της αρχαιολογικής γνώσης. Και στη διαχείρισή της και στην προβολή της και στην αξιοποίησή της. Πολύ σημαντικό να σας πω, ας πούμε, με τη δημοσίευση του καινούργιου οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία έγινε πριν από λίγες μέρες. Καταργούνται τα πιο νευραλγικά τμήματα της προβολής και της αξιοποίησης των μουσείων. Έχουμε εδώ, συνηθίζουμε να λέμε, μια παγκόσμια πρώτη. Ποια είναι αυτή? Τα μεγάλα δημόσια μουσεία της Ελλάδας δεν έχουν πλέον τα τμήματα εκείνα που είχαν στις αρμοδιότητές τους την προβολή και την αξιοποίηση και την επικοινωνία με το κοινό, το αρχαιολογικό έργο. Όταν κοπτόμαστε κατά τα άλλα, ότι μας ενδιαφέρει η προβολή, αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας για την Αμφίπολη. Πώς μας ενδιαφέρει λοιπόν η προβολή? Όταν κόβεις, καταργείς αυτά τα τμήματα, τα οποία έχουν να κάνουν πραγματικά με την επικοινωνία του αρχαιολογικού έργου με το κοινό. Και όταν λέμε εδώ κοινό, δεν εννοούμε, ξέρετε, μόνο τα σχολεία, τις σχολικές ομάδες κτλ., που είναι πολύ σημαντικά και αυτά βέβαια. Μιλάμε για ένα κοινό το οποίο πολλαπλό, πολυπίκυλο, το οποίο έχει πολύ λίγες δυνατότητες τις περισσότερες φορές να έρθει στους μουσιακούς χώρους. Μιλάμε για άτομα με αναπηρίες. Μιλάμε για διαπολιτισμικά σχολεία. Μιλάμε για ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού, κοινωνικά αποκλεισμένες. Όλα αυτά λοιπόν καταργούνται. Για να πάνε πού, αναρωτιόμαστε εμείς. Διάβασα σε μια συνέντευξή σας, αν δεν κάνω λάθος, ότι μιλάνε για οριζόντια μείωση δομών κατά 40%. Ακριβώς. Λέμε λοιπόν ότι αυτός ο οργανισμός δεν υπακούει σε καμία άλλη λογική πέρα από την λογική της οριζόντιας περικοπής κατά 40% των δομών του Υπουργείου Πολιτισμού. Όπως και των άλλων Υπουργείων, βέβαια, γιατί
ακολουθούν και οι άλλοι οργανισμοί. Επικοινωνιακά, βέβαια, η κυβέρνηση συνεχώς αναφέρεται στα 100.000 ευρώ που δόθηκαν για την ανασκαφή του λόφου. Νομίζω είναι από την περιφέρεια, δεν δόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και επίσης πάρα πολλές συστηματικές ανασκαφές πια στην αρχαιολογική υπηρεσία λόγω έλλειψης χρημάτων γίνονται από χορηγούς, από διάφορες αρχαιολογικές εταιρείες κτλ. Δεν υπάρχουν κονδύλια για την έρευνα. Τα οποία δεν υπαρκούν από ό,τι φαντάζομαι. Όχι μόνο δεν υπάρχουν πλέον. Η αρχαιολογική έρευνα έχει σταματήσει. Και άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σας δίνω από τον νέο οργανισμό. Τα λεγόμενα αρχαιολογικά Ινστιτούτα καταργήθηκαν. Που στις αρμοδιότητές τους ήταν ακριβώς η προώθηση, έτσι και η παραγωγή και η προώθηση της αρχαιολογικής έρευνας. Καταργούνται. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της διαχείρισης, της αξιοποίησης, της προβολής, της έρευνας, δεν υπάρχει. Τα συμπεράσματα λοιπόν είναι δικά σας. Άρα, με αυτά που λέμε, πρέπει να έχει επηρεαστεί και η ίδια η λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων που υπάρχουν. Προφανώς. Έχουμε, ξέρετε, εκτός από ανασκαφές σε εξέλιξη, έχουμε εκατοντάδες οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα, πάνω από 200. Επίσης, πάνω από 200 αρχαιολογικά μουσεία μόνο. Πάρα πολλά ιστορικά τοπία, έτσι, και κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, τα οποία όλα αυτά, προφανώς, με τις περικοπές, έχουν υποστεί μια τεράστια, έτσι, έχουν υποστεί τεράστιες επιπτώσεις στη λειτουργία τους. Και όταν λέμε λειτουργία, δεν εννοούμε μόνο τη φύλαξη, που είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα φυσικά. Εννοούμε την ίδια, όπως σας είπα προηγουμένως, την ίδια παραγωγή γνώσης και την επικοινωνία αυτής της γνώσης με το ευρύ κοινό. Είναι δηλαδή ένα συνολικότερο πλέγμα προβλημάτων, το οποίο φυσικά όσο πάει και γίνεται χειρότερο. Διάβασα σε μία πάλι ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, ότι για παράδειγμα από τους 33 χώρους που επιλέχθηκαν φέτος να πάρουν φυλακτικό προσεκτικό για την φυλακτικό προσεκτικό για την θερινή περίοδο, υπάρχουν εκατοντάδες μικρότερα που δεν έχουν τίποτα. Προφανώς. Εδώ επανέρχομαι σε μια από τις προηγούμενες ερωτήσεις σας για την ιεράρχηση τελικά των μνημείων. Ποιος κάνει την ιεράρχηση? Και άραγε μόνο αυτοί οι 33 χώροι είχαν ανάγκη από φυλακτικό προσωπικό? Εδώ θα σας δώσω το παράδειγμα του εξαιρετικού μουσείου της Αμφίπολης. Ποιος το γνώριζε αυτό το μουσείο πριν όλη αυτή την ιστορία? Κανείς, φαντάζομαι. Κανείς. Πόσο καλά, πόσο εξοπλισμένο ήταν τελικά και με φύλακες, αδέλφια και με αρχαιοφύλακες και έτσι με όλες τις υποδομές για να λειτουργήσει και να προσελκύσει το κοινό. Έχουμε εξαιρετικά περιφερειακά μουσεία στην Ελλάδα, εξαιρετικά, τα οποία έχουν ψηφιακές εφαρμογές, έχουν σχέση με τις νέες τεχνολογίες, κάνουν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά στην τοπική κοινωνία και τελικά τα αγνοούμε. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι τους έπιασε τώρα το ενδιαφέρον, έτσι, να βγάλουν προς τα έξω μια ανασκαφή και γιατί να με τη βγάλουμε και να γνωρίζει ο κόσμος κτλ. Πόσοι πολίτες, πόσοι άνθρωποι γνωρίζουν αυτά τα μουσεία που ήδη έχουν μια πολύ σημαντική δουλειά χρόνων? Να σας αναφέρω εκτός από το Μουσείο της Αμφίπολης, το Μουσείο της Θεγείας, που στην επανέκθεσή του, όλο το διάστημα της επανέκθεσής του, ήταν online συνδεδεμένο και θα μπορούσε να μπει ο κάθε επισκέπτης και να δει τις εργασίες, τις συντήρησεις, τις αναστήλωσεις και τις επανέκθεσεις. Πόσοι λοιπόν το έκαναν αυτό? Γι' αυτό λέω ότι τελικά πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας στα ήδη υπάρχοντα μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν προς μια κατεύθυνση, αν θέλετε, ανάπτυξη της ίδιας των ίδιων τοπικών κοινωνιών όπου υπάρχουν, δρούν. Εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που είχατε την καλοσύνη μου που παρακολουθήσατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά.